στα ποτά, στις μπύρες κτλ. Πάμε να καλωσορίσουμε τον πρόεδρο του Παγκύπριου Συνδέσμου Κέντρων Διασκέδασης, τον Νίκο του Βασιλείου. Γεια σας. Χαίρετε, χαίρετε και στους τηλεθεατές μας. Ο ΦΠΑ πέφτει, εμείς θα πληρώνουμε λιγότερο τα ποτά μας, γιατί έρχεται και η εορταστική περίοδος, κύριε Βασιλείου. Βεβαίως όχι, παρόλο ότι πέφτει ο ΦΠΑ, εμείς τον καλωσορίζουμε, ναι. Αλλά θα έχει σαν αποτέλεσμα να μην υπάρξουν αυξήσεις, οι οποίες δυστυχώς θα επιβληθούν από την παγκόσμια παραγωγή. Όλες οι εταιρείες μας έχουν ήδη διαμηνήσει ότι παγκόσμια τα ποτά θα έχουν αύξηση με τον νέο χρόνο. Πόσο της εκατό αύξηση? Δεν το ξέρουμε αυτό. Θα περιμένουμε να το δούμε με αποφάσεις των παραγωγών. Ωραία, εκείνο άρα οι παραγωγοί μας αυξάνουν. Οι προμηθευτές και οι παραγωγοί αυξάνουν την τιμή του ποτού. Ακριβώς. Και έρχεται το κράτος και μειώνει το ΦΠΑ για να παραμένει σταθερό. Σωστά? Όχι, δεν είναι έτσι. Πώς? Έρχεται το κράτος και κατεβάζει μετά από δικαστικόν αγώνα. Ναι, εμείς το είχαμε ζητήσει, όχι θέλω να βάζουμε τα πράγματα στη θέση. Να τα βάλουμε, το είχαμε ζητήσει εδώ και 2 χρόνια από το Υπουργείο Οικονομικών, το οποίο η ρίσο εμπαρόδο δεν μας έχει ακόμη πληρώσει για τα χρωστούμενα, τα οποία αυταπόδεκτα έχουμε να αποδείξει ότι μας χρωστά, και ήταν ένα από τα πολλά πράγματα που είχαμε ζητήσει για να αντιμετωπίσουμε και την κρίση και για να είμαστε και έναντι όλων των άλλων κλάδων ανταγωνιστικοί. Δυστυχώς δεν μας το έχει ικανοποιήσει το Υπουργείο Οικονομικών, αλλά το έχει ικανοποιήσει το δικαστήριο. Μάλιστα. Και το χαιρετίζουμε και το καλωσορίζουμε, και είναι μία ανάσα και προς τους συναδέλφους, αλλά και όπως θα δείτε και προς το κοινό, γιατί εμείς θα το συνοπολογίσουμε για να αντιμετωπίσουμε τις αυξήσεις που έρχονται με τον καινούργιο χρόνο. Άρα ουσιαστικά απλώς δεν αυξάνεται, κύριε Βασιλείου. Γιατί δεν ρίχνετε κι εσείς λίγο τις τιμές? Το περιθώριο κέρδους δεν σας το επιτρέπει? Όχι μόνο δεν μας το επιτρέπει, δεν έχουμε ακόμη βάλει αυξήσεις λόγω των αυξήσεων και στις πρώτες ύλες. Ήδη αυξηθήκαν ήδη τα ποτά 2 φορές. Αυξήθηκε ο ηλεκτρισμός, αυξηθήκαν όλοι. Και εμείς παραμένουμε με τα ίδια ποτά, διότι με τις ίδιες τιμές, διότι αντιλαμβανόμαστε ότι ο κόσμος ζηνοπαθεί, υπάρχει κρίση, δεν υπάρχουν λεφτά και το επάγγελμα μας έχει ήδη καταρρακωθεί, καθότι πήναμε κλειστοί 2 χρόνια. Σωστό. Έχουν αλλάξει και οι συνήθειες του κόσμου και έχουν και δημιουργηθεί καινούργια ηθή. Τώρα που έρχονται Χριστούγεννα και έχει μπει η γιορτινή περίοδος, δεν περιμένετε εσείς περισσότερο κόσμο σε σχέση με άλλες χρονιές? Ψηλά, χαμηλά οι τιμές, ο κόσμος θα βγει να διασκεδάσει. Σίγουρα περιμένουμε οι γιορτές να είναι μία ανάσα, ναι, να είναι μία ένεση, και αν κλείσουμε τα μάτια μας και θυμηθούμε τα χείριστα Χριστούγεννα που έχουμε περάσει πέρσι και πρωτοχρονιά, που όλος παραδόξως και όλος χωρίς καμία αιτία μας είχαν κλείσει, και μας είχαν κλείσει για 2 ολόκληρους μήνες, και θα το τονίσω για ακόμη μια φορά, όσον και αν θέλουν να με ονομάζουν φλίαρο, δεν μας έχει πληρώσει για τους 2 μήνες το κράτος, παρόλες τις υποσχέσεις, ούτε το προσωπικό μας έχει πληρώσει, αλλά ούτε και την αποζημίωση την οποία το ίδιο το κράτος υποσχέθη ότι θα πρέπει να δώσει σε όλους αυτούς τους ανθρώπους που είχαν μείνει τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά, παρακαλώ, για 2 ολόκληρους μήνες κλειστή. Θα λειτουργήσουν κανονικά όλα τα κέντρα διασκέδασης ή κάποιοι Βεβαίως. Δεν θα καταφέρουν να ανοίξουν? Κοιτάξτε, κάποιοι δυστυχώς δεν έχουν κάνει καν κίνηση μετά την κρίση, διότι δεν έχουν καταφέρει να εξασφαλίσουν το κεφάλαιο κινήσεως που χρειάζεται για να επανεκκινήσει μια εταιρεία. Διότι δεν έχουν πάρει καμία βοήθεια, διότι δεν είχαν καβάντζαν στους λογαριασμούς τους. Δεν είχαν λεφτά στο ταμείο. Ναι. Και όλες οι τράπεζες μας είχαν βάλει στην κόκκινη ζώνη, διότι δεν ήθελαν να αντιληφθούν ή δεν ήθελαν να δεχθούν ότι δεν ήταν Μάλιστα. με τη δική μας θέληση που μείναμε ανοιχτοί και που μείναμε κλειστοί και οι λογαριασμοί μας έδειχναν 0. Και όπως ξέρετε, μετά από 6 μήνες οι τράπεζες με μηδενικό εισόδημα σε κατατάσσει σε κόκκινη ζώνη.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Βασιλείο. Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλά. Να είστε καλά. Και καλή διασκέδαση στην πολύ δύσκολη αυτή περίοδο που έρχεται.